Να σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι μου. Είμαστε στο πυργί της Χίου σήμερα μαζί με ένα φίλο. Πάμε να περπατήσουμε το χωριό. Αντώνη, πού θα πάμε, προς τα πάνω, έχει πλατεία προς τα πάνω εδώ. Θα βγούμε στην κεντρική πλατεία. Εδώ είναι μια μικρή πλατεία. Είμαστε σε ένα από τα πιο διάσημα χωριά, Αντώνη. Μαστιχοχώρι, και μάλιστα μας έδωσε ένας γιατρός εδώ, μιλήσαμε με ένα γιατρό, μια πληροφορία. Το μόνο κακό είναι ότι έχει πολύ φασαρία αυτό το χωριό, γιατί έχει 1061 κατοίκους, ότι η Χίος έχει 23 μαστιχοχώρια. Τα μεγαλύτερα είναι το Πυργή, ο Λίμπη, τα Λεστά και τα Αρμόδια. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι τη μεγαλύτερη παραγωγή, κατά τα λεγόμενά του, την έχει αυτό το χωριό. Τα βλέπαμε και στον δρόμο τα δέντρα τώρα που ανεβαίναμε. Έτσι. Εγώ τώρα αυτό το βιντεάκι, Αντώνη, δεν το κόβω καθόλου. Θέλω να νιώθει ο επισκέπτης ότι περπατάει. Ωραία σπίτια. Και όλα αυτά είναι ξυστά. Μια τεχνική. Και μάλιστα μας έλεγε ο γιατρός ότι... Κάποτε ήταν υποχρεωτικά, μετά δεν είναι υποχρεωτικά και τώρα τα απαγορεύει, λέει, η αρχαιολογία κάποιος να τα φτιάχνει. Ναι. Να δείξουμε εδώ. Αυτά είναι τα ξυστά. Καλά, εδώ δεν φαίνεται καλά. Και πιο κάτω κάποια σχολεία, κάνανε και εργασίες. Δεξιά πάμε εδώ, λέει, για την πλατεία. Ωραία κτίρια. Που νομίζω ταξιδεύει στον χρόνο, φίλε. Πω, καλημέρα, τι ωραία που είναι εδώ. Συγκλονιστικά, ωραίο μαγαζάκι, ωραίο μαγαζί. Μπορούμε να το δείξουμε έτσι? Όχι, εντάξει. Δεν το δείχνουμε. Από Σάμο. Και μάθαμε ότι έχετε και ωραία μπύρα, Χίος, πόσες γεύσεις βγαίνει? Ωραία, μια χαρά. Ο πραγματευτής, Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου ότι είσαι ένα μαστιχοπαραγωγός. Ναι. Να μας πεις, πόσα χρόνια μαστιχοπαραγωγός? Από γενικά 6-7 χρόνια παράγουμε το μαστίχο. Και βγήκε σύνταξη από τα μαστίχια. Βέβαια. Τώρα, τώρα αυτή την εποχή τα κεντρίζουνε, τα καθαρίζουνε. Άμα κινήσουν το καλοκαίρι, τώρα και εποχή καλοκαίρι, ναι. Αν και κεντάνε. Ναι. Και τρέχει το μαστίχι. Τώρα αυτή την εποχή κάνει αυτή τη δουλειά. Τον Σεπτέμβρη με Οκτώβρη το μαζεύουν. Από κάτω από το έδαφος το μαζεύεις. Βέβαια, κάτω. Και τι σκόνη ρίχνουν. Τι σκόνη... Αυτό το σβεστώνουνε κάτω. Τίποτα, ασπρόχωμα βάζουμε. Ασπρόχωμα. Για να είναι καθαρό. Ναι. Λοιπόν, πάμε, χάρηκα, πώς σε λένε? Γιώργο. Πάμε, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε. Κοίτα λεπτομέρειες, κοίτα κάτι. Κοίτα εδώ κάτι λεπτομέρειες, Αντώνη, κοίτα εδώ από πάνω. Πω, θα κάνω ένα απίστευτα, Να στείλω την αγάπη μου και στην Κρήτη, στο φίλο μου τον Νίκο τον Κικάκη, που αυτή τη στιγμή μαστιχάκι, ρεστοράν, πίτσα. Εδώ είμαστε στο τουριστικό κομμάτι από ό,τι καταλαβαίνω. Έχεις πιει ποτέ καφέ μαστίχα? Όχι, δεν τρώω μαστίχα, δεν μ' αρέσει. Βρε, καφέ μαστίχα. Είχα δοκιμάσει παλιά, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' άρεσε? Κοίτα, εμείς είμαστε ρεαλιστές, λέμε τα πάντα. Η θάλασσα, λέει, δεν πίνεται. Κάτσε να πάρω κάποιο πανοραμικό από εδώ. Μια εκπληκτική πλατεία εδώ στο πυργί, εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική. Και τι είναι εδώ, Αντώνια? Εκκλησία. Πω. Εδώ είναι μια εκκλησία που είναι ολοξιστά, Γιώργη. Η εκκλησία εδώ είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, της Παναγίας, γιορτάζει κάθε
15 Αυγούστου, ο κύριος που είναι πρωτομή εδώ, ο κύριος που είναι πρωτομή, ψυχίατρος, διευθυντής. Στο Βρωμοκαΐγιο, δηλαδή έκανε πολλά καλά, ήταν από εδώ, από το πυργί, ε. Αυτό μου αρέσει εμένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Το χαϊδάρι είναι δικό του. Το χαϊδάρι είναι δικό του. Ό,τι σπίτια ανοίξει είναι πυργούτσικα. Πυργούτσικα, όλοι πυργοί. Χάρηκα πολύ. Γέννημα θρέμα όλοι από εδώ, από το πυργί. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούσασταν με το μαστίχι παλιά. Βλέπετε Γιώργο Αυτιά. Χτύψε εκεί η καμπάνα, αλλά ναι, χάσαμε. Και μπήκαμε και στο εσωτερικό της εκκλησίας, έτσι να νοέρα. Από Σάμο είμαστε. Αυτή η εκκλησία. Περπατάμε στα στενά του χωριού Πυργή. Ψάχνοντας να βρούμε λίγο ησυχία. Ναι, ναι. Πολύ φασαρία κεντρικά. Αντώ είναι πάρα πολύ φασαρία, γιατί, ε, τα μηχανάκια. Ε. Κοίταξε, είναι δύο κεντρικοί δρόμοι. Είναι. Με καπελάκι, φίλοι μου, δεν με έχετε ξαναδεί. Ναι. Τι λες? Δύο κεντρικοί δρόμοι περνάνε όλοι εκεί. Κοίτα, κοίτα, καμάρες, ωραίες. Δεν το κόβω καθόλου τώρα εδώ. Ωραίες. Α, και ένας ποντικός, ένας ποντικός. Πετύχαμε και ένα ρούρι. Εδώ, ο Μίκι Μάους. Ο Μίκι Μάους. Τα βλέπετε? Εδώ στα μαστιχουργία. Δύσκολο πράγμα η κινηματογράφηση, φίλε. Αυτό για να το κάνει σωστά το χωριό πρέπει να έρθει την ώρα που πέφτει ο ήλιος ή την ώρα που δεν έχει σηκωθεί ο ήλιος. Αλλά εμείς επειδή... Θα πεις πιο πριν όλο για να δεις που είναι... Δεν χρειάζεται τίποτα. Πω, 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 κάτσε στενά. Πω, 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 θα με πας στα μεστά. Ναι, δίπλα από εδώ είναι. Μακριά. Θα πάμε στο μουσείο πρώτα που είναι εδώ από κάτω. Θα πω... Τι... Τα, Σάμο, από τη Χαλκίδα, τα λουλούδια είναι δικά σας. Ναι, και εδώ και η ίδια. Πω, πω, τέλεια, τέλεια. Είναι από τη Σάμο. Τέλεια. Τι ωραία στενά είναι αυτά. Μία καλημέρα από μία γειτονιά, στοιχείο, πώς σε λένε? Μαργαρίτα Γιώργο. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Εγώ χάρηκα, να είσαι καλά. Πάρα πολύ χάρηκα που σας είδα, μιλήσατε ωραία. Όμορφα. Γέρι να είσαστε, να χαίρεστε. Υγεία, υγεία, υγεία. Γέρι, την οικογένειά σας και τα παιδιά σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και ό,τι αγαπάτε. Να είσαι καλά και πάντα υγεία. Πάντα υγεία. Αντώνη, κοίτα εδώ σούδες, κοίτα. Κοίτα εδώ. Μεσαίωνας. Μεσαίωνας, μεσαιωνικό χωριό κι αυτό, ε. Δεν είναι τίποτα Γενοβέζι. Δεν βγαίνε ρε σε φίλε, δεν βγαίνε Γενοβέζι. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Μόλις βγούμε έξω, θα σου πω ότι... Κάτσε να βγούμε εδώ, γιατί κανιά... Κοίτα, α, πού βγήκαμε εδώ. Πω, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Βουκαμβίλες. Αυτή είναι πολύ φωτο... Αυτός είναι πολύ φωτογραφισμένος δρόμος. Πολύ φωτο... Γεια σου γιαγιάκα. Καλημέρα. Γιαγιάκα, καλά είμαστε. Καλημέρα. Πόσα χρόνια εδώ, πόσα χρόνια εδώ στο Πυργέ. Ορίστε. Πόσα χρόνια είσαι εδώ. Έλα να δεις, ακούεις, δεν ακούω. Δεν ακούει, δεν ακούει. Άσυ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι μεγάλη η γιαγιά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ στο Πυργέ. Εγώ. Ναι. Χρόνια. Τέλεια, τέλειο, τέλειο χωριό, έχω πάθει πλάκα. Μα δεν έχετε πάει κάτω στην πλατεία. Πήγαμε, από εκεί ερχόμαστε. Θα πάμε. Πώς σε λένε? Γιάννη. Γιάννη. Πάμε κύριε Γιάννη. Γιάννη Απόστολη που είναι. Να σας πω τώρα. Δεν πήγαμε στα Άγια Απόστολη εμείς. Αλλά πριν να πάμε. Ήδη έχει συμβεί. Λοιπόν, να πούμε μια μικρή ιστορία τώρα που πηγαίνουμε... Εδώ. Α, εδώ είναι. Α, αυτό είναι, ναι. Φίλε, απίστευτο, ε. Είναι μεσαιωνικό κτίσμα. Απίστευτο, εντάξει. Μεσαιωνικό κτίσμα. Προσοχή, τι λέει, απαγορεύεται η ξενάγηση από άτομα που δεν έχουν άδεια ξενογού. Πάμε να φύγουμε, Αντώνη. Έρχομαι. Δεν θέλουμε, μας φτάνει. Και όπως έχουμε πει, μικρές διαδρομές χωρίς ζώο δεν γίνεται. Λοιπόν, είμαστε στο πυργί της Χίου, καλά το λέω. Σωστό. Και έχουμε μία κυρία εδώ, το μικρό σας, πίσω από την κάμερα. Αγγελική. Αγγελική. Και μου λέει, από πού είσαι? Λέω, είμαι από τη χώρα Σάμου.
Μου λέει έχω ένα βαφτιστήρα, χωρίς να λέμε ονόματα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο βαφτιστήρας της είναι νικάρης μου και ο κύριος Αντώνης έμενα από πάνω που τον εφιλοξενούσα. Εσύ θες να βγεις κάμερα? Δεν έχεις πρόβλημα. Θα το γυρίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Και τι είπες, πόσο μικρός? Είναι ο κόσμος. Την κάμερα. Δεν χρειάζεται να δείξουμε το μαγαζί. Θα το πούμε το μαγαζί. Όχι, το χρειάζεται. Περίμενε. Χρειάζεται. Πώς λέγεται το μαγαζί? Καφέ στο Άμπαρ. Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινήσαμε από κάτω από την κοινότητα του. Πες το χωριό, όπως το λένε. Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα. Ξεκινήσαμε από την κοινότητα του Πυργή. Περπατήσαμε όλο το χωριό, δείξαμε την εκκλησία του χωριού, περπατήσαμε στα στενά, μιλήσαμε με κατοίκους, σας μεταφέραμε νοερά σε μέρη που δεν είχα περπατήσει κι εγώ, για τις μικρές διαδρομές εδώ από τη Χίο, από το πανέμορφο νησί της Χίου, Άρης Κωνσταντάρας. Μία εγγραφή, κλικ στο καμπανάκι και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Και αν ξέρετε και κανένα χιώτη, κοινοποιήστε το βίντεο γιατί θα χαρεί πάρα πολύ, φίλοι μου.